Ένας καλός φίλος της εκπομπής, ο Παναγιώτης ο Ασημακόπουλος, όταν τον είχα καλέσει 8:30 το πρωί, έτσι για τις προκλήσεις του 2023, την πνευματική υγεία, τις ευχές του, μας είχε πει διάφορα και μεταξύ άλλων είχε αναφέρει. Εγώ το υπενθυμίζω, κυρία Ασημακόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Και χρόνια σας πολλά, γιατί ανοίξατε τη χρονιά και τουλάχιστον στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής θα κλείσετε τη χρονιά. Μιλήσατε πολύ για το εγώ μας, που όταν είναι πασπαλισμένο με πολύ χρυσόσκονη, όπως είχατε πει, φαντάζει είναι μεν μοναδικό, αλλά εκεί χάνουμε το μέτρο. Και επίσης είχατε προσθέσει, έξω από αυτό, δηλαδή το εγώ μας, η προσφορά και η αλληλεγγύη είναι το κλειδί της ευκαιρίας που αναζητεί ο καθένας από εμάς. Το πετύχαμε όλη αυτή τη χρονιά το 2023? Σε συλλογικό επίπεδο νομίζω πως όχι. Τώρα σε προσωπικό επίπεδο ο καθένας μπορεί να κάνει την αξιολόγηση του εαυτού του και να το διευκρινίσει μάλλον στον εαυτό του. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, νομίζω ότι τουλάχιστον αυτό λέει η παγκόσμια ιστορία, όσο πίσω και να πάμε, ότι αυτός είναι ο πιο δύσκολος πόλεμος. Η μείωση, και όχι η εξαφάνιση, νομίζω είναι κάτι ουτοπικό, του εγώ μας, προκειμένου στη θέση αυτή που κατέχει να μπουν άλλα πράγματα, άλλες αξίες, να μπει ο συνάνθρωπος, να μπει αγάπη, ειρήνη, συναδέλφωση και τόσα ωραία πράγματα που τα λέμε ως ευχές στην αρχή του νέου έτους, αλλά δυστυχώς τις περισσότερες φορές είναι κούφια λόγια, ακόμα και για μας που τα λέμε. Βέβαια, από την άλλη πλευρά θεωρώ ότι αυτό είναι και το μόνο στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε, γιατί δυστυχώς οδεύουμε και σε μια κατάσταση όπου αυτή η παντοδυναμία του εγώ, βλέπουμε γύρω μας τι επιπτώσεις και τι συνέπειες έχει και σε μας. Αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι ουσιαστικά το εγώ δεν είναι τόσο καταστροφικό όσο και αυτοκαταστροφικό. Τώρα δεν θέλω να ακούγουμε βέβαια απεσιόδοξος. Όχι, γιατί... αλλά εγώ το ξεκίνησα θυμίζοντας την πρώτη εκπομπή, τα πρώτα πράγματα που λέγαμε για τις ευκαιρίες του 2023, και εγώ ήμουν εκείνη που σας ρώτησα για το αν τελικά τα καταφέραμε σε όλους αυτούς τους στόχους που είχαμε. Και απαντήσατε, προσωπικά ο καθένας δεν μπορείτε να ξέρετε, αλλά συλλογικά δυστυχώς μεταξεταστέοι μείναμε. Να σας πω κάτι, νομίζω ότι έχουμε όμως τη λύση. Και τι εννοώ, έχουμε μια παράδοση και ελληνική, αν θέλετε και την παράδοση της Υπαίθρου, αλλά η οποία βασίζεται πολύ έντονα και στο χριστιανικό μας παρελθόν και παρόν, που λίγα πράγματα αν πάρουμε από αυτές τις δύο παραδόσεις, οι οποίες εν πολύ είναι ένα σε αρκετά πράγματα, εύκολα ή τέλος πάντων έστω με λίγη προσπάθεια θα δούμε τουλάχιστον μια άλλη οπτική. Δεν θα σταματήσω να λέω, ακόμα και φαίνεται παιδιά που καμιά φορά μου λένε, ας πούμε, τι νόημα τώρα Χριστούγεννα, εμείς να ξεκουραστούμε, θέλουμε να κοιμηθούμε παραπάνω, να μην διαβάζουμε κτλ. Ότι οι παλιοί, οι παππούδες που καμιά φορά τους σνομπάρουμε, είχαν έναν άλλο τρόπο ζωής, πιο ανθρώπινο, πιο απλό, πιο λιτό, με λιγότερες ταχύτητες, και δεν εννοώ την ταχύτητα του δρόμου που και αυτή είναι καταστροφική, αλλά την ταχύτητα της ζωής και την αναλλαγή τόσων παραστάσεων και τόσων υποχρεώσεων που πρέπει οπωσδήποτε να εκπληρώσουμε για να φανούμε στους άλλους ότι γιορτάζουμε, ότι είμαστε ευτυχισμένοι και όλο αυτό τον καταναγκασμό των γιορτών. Λίγο δηλαδή να χαλαρώσουμε, να κατεβάσουμε στροφές, όπως τα λέγαμε αν οδηγούσαμε ένα αυτοκίνητο. Και εκεί εύκολα ο άνθρωπος, εγώ είμαι αισιόδοξος σε αυτό, ότι μπορεί να βρει αυτό το νέο δρόμο που ουσιαστικά είναι ο παλιός δοκιμασμένος. Για ποιο λόγο τα έχουμε πετάξει όλα αυτά, ας πούμε. Πάρτε κάποια έθιμα. Τα έχουμε αντικαταστήσει όλα, ας πούμε, ξέρω εγώ, με ξενόφερτες καταστάσεις, οι οποίες εντάξει, δεν θα είχα προσωπικά κάποιο πρόβλημα, αν είχαν όμως κάποια ουσία. Πάρτε τον τρόπο ζωής με τον οποίο ζούσαν οι παλιοί. Τρώγανε λιγότερο. Ξεκουράζονταν στην πραγματικότητα. Είχαν ανθρώπινες σχέσεις ουσιαστικές. Δεν υπήρχε όλος αυτός ο καταναγκασμός και ο καταναλωτισμός. Και εκεί βρίσκανε χρόνο για τον άλλον, βρίσκανε χρόνο να πούνε μια καλημέρα και την οποία τη βγάζανε από την καρδιά τους. Βρίσκανε χρόνο να πάνε στη φτωχή οικογένεια του χωριού και όλοι, ας πούμε, να δώσουν από τα λίγα που είχαν και να περάσουν όλοι μαζί Χριστούγεννα. Άρα υπάρχει λύση, δεν είναι δηλαδή κάτι ουτοπικό.
Μου λέτε ότι ουσιαστικά αυτό που αναφέρετε τώρα, ότι μάλλον θα πρέπει να είναι ο οδηγός μας για το 2024, έτσι ώστε να τα καταφέρει ο καθένας μας ως μονάδα και στο σύνολό μας, μέσα από την οικογένειά μας, μέσα από την αυλή μας, μέσα από τη γειτονιά μας, μέσα από την πόλη μας, και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μέσα στην κοινωνία. Για μένα ναι, αυτή είναι η λύση. Και να κάνω και ένα σχόλιο λίγο για τη χριστιανική μας παράδοση. Τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε όλοι μας ότι τα Χριστούγεννα έχουν καταντήσει να είναι απλά μια γιορτή, μια ξεκούραση, ευκαιρία για εκτόνωση, διακοπές, ύπνο, εκδρομές κτλ. Αν κανείς, και αυτό πραγματικά είναι τεράστιος πλούτος, στον οποίο, δόξα τω Θεώ, είχα καθηγητές οι οποίοι μου μάθανε λίγα αρχαία. Δόξα τω Θεώ, είχα ανθρώπους γύρω μου που μου δείξανε, ας το πούμε έτσι, την πόρτα της Εκκλησίας, και έχω μια επαφή με τα κείμενα, τα ιερά, με την ψαλμοδία κτλ. Και ένας τεράστιος πλούτος ο οποίος χάνεται. Εκεί λοιπόν, αν κάποιος, ας πούμε, σταθεί, θα δει ότι επί αιώνες η Εκκλησία προβάλλει τι? Προβάλλει ένα ανυπεράσπιστο, άγνωστο ως τότε και διωγμένο πριν καν γεννηθεί μωρό, το οποίο είναι ο Υιός του Θεού, είναι ο Μεσσίας που ήρθε στον κόσμο. Προσέξτε κάτι, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Ο Μεσσίας, άμα ρωτήσεις, ας πούμε, και κάποιους ανθρώπους σήμερα που δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με τη θρησκεία, ή αν πάει κάποιος σε άλλες θρησκείες, τον έχει μέσα στο συλλογικό του και στο ατομικό του ασυνείδητο ως ένα φοβερό υπερδύναμο, το οποίο θα έρθει στον κόσμο και θα αλλάξει τα πάντα, ας πούμε, με μια μαγική κίνηση. Κι όμως ο Μεσσίας στο χριστιανισμό είναι ο Θεός μεν, ο οποίος από την υπέρτατη αγάπη του για τον άνθρωπο ταπεινώθηκε τόσο πολύ που δεν γεννήθηκε ως ένα απλό μωρό, όπως γεννιέται σήμερα ένα μωρό σε ένα μεευτήριο, σε ένα κρεβάτι. Γεννήθηκε ως ένα τυποτένιο μωρό για την κοινωνία της εποχής. Όπως είπα πριν, και διωγμένος. Και συνέχισε ο διωγμός μετά, όπως ξέρουμε, με τον Ηρώδη. Σήμερα μην ξεχνάμε ότι είναι η ημέρα μνήμης των νηπίων που σφαγιάστηκαν από τον Ηρώδη στην προσπάθειά του μέσα σε αυτά τα νηπία να σφάξει τον μελλοντικό βασιλιά που, σύμφωνα με τις προφητείες, θα βασίλευε στο Ισραήλ, και ο Ηρώδης δεν ήθελε να χάσει την εξουσία του από κανέναν. Έτσι, αυτό λοιπόν το μωρό προβάλλεται και οδηγείται μέσα από τη διαδρομή της Εκκλησίας ως ο Μεσσίας του κόσμου και ως ο σωτήρας του κόσμου. Άρα ταπείνωση λοιπόν και εδώ. Ταπείνωση, απλότητα, απλά πράγματα, πολύ απλά πράγματα, τα οποία είναι και τα ουσιαστικά στην υπόθεση αυτή. Μάλιστα. Είναι εκπληκτική η υμνογραφία, ας πούμε, των Χριστουγέννων, την οποία εγώ, βέβαια, στην εκκλησία που πήγα, που ξεκίνησε 5 ώρα το πρωί, δοκίμασα φέτος μια μεγάλη έκπληξη, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο. Και έμαθα και από άλλες, ας πούμε, νωρίες, ότι ο κόσμος φέτος εκκλησιάστηκε, και αυτό είναι μια ελπίδα επίσης. Όχι επειδή κάπου, ας πούμε, κάποιος μετράει πιστούς στα πλαίσια, ας πούμε, μιας ανόητης, αν θέλετε, νοοτροπίας, ότι αυξάνονται οι άνθρωποι που πάνε στην εκκλησία, λες και κόβει εισιτήρια η εκκλησία, ή λες και εκεί είναι η ουσία, το πόσος κόσμος, ας πούμε, πάει στην εκκλησία. Όσο το γεγονός ότι ο κόσμος πραγματικά ψάχνει να βρει αυτή την ουσία των εορτών, την ουσία του νοήματος. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα κομβικό σημείο, και αυτό όλο το στολίδι και αυτή όλη η καταναλωτική μανία αρχίζει λίγο και υποχωρεί, και καλό είναι αυτό, δεν λέω να εξαφανιστεί τελείως, υποχωρεί προκειμένου, ας πούμε, να μπορούμε να δούμε και την ουσία της υπόθεσης, η οποία είναι αυτή η απλότητα, η ευγένεια της ψυχής που λείπει τόσο πολύ, η ταπείνωση, και τελικά το αν κάποιος χρησιμοποιεί τον όρο χριστιανός, να ξέρει ότι είναι επειδή ο υπέρτατος Θεός έγινε άνθρωπος. Και λέει ο Μέγας Αθανάσιος πολύ ωραία ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Δεν έκανε δηλαδή κάποια, ας το πούμε έτσι, επίδειξη ταπείνωσης. Αυτό το οποίο έκανε είναι να δείξει το δρόμο χειροπιαστά, να πει ορίστε από εδώ πάνω. Αυτό είναι, δηλαδή στο περπατάω εγώ πρώτα για να δεις ότι περπατιέται. Φίλε Παναγιώτη Σημακόπουλε, κρατάω τις δικές σου τις παρατηρήσεις. Θα σε δεσμεύσω και στο λέω δημοσία για τα Θεοφάνεια την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ, για να ευχαριστώ. Πούμε δύο κουβέντες παραπάνω. Εύχομαι σε σένα και την οικογένειά σου πραγματικά να έχετε μια καλή χρονιά με όλα αυτά τα οποία αγωνίζεσαι και προανέφερες πριν από λίγο. Αμήν, σε όλους μας καλή χρονιά, με υγεία, με δύναμη, με χαρά εσωτερική, η οποία θα ακτινοβολεί και εξωτερικά, με χαμόγελο.